ποιο λόγο θεωρείτε ότι η κινητοποίηση των νέων είναι σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι νέοι είναι το πιο δυναμικό και σημαντικό κομμάτι κάθε κοινωνίας. Η συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία είναι κομβική σημασία. Γιατί επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα, έχοντας στο μάτι τους, έχοντας στο ως γνώμονα την επόμενη μέρα. Είναι αυτοί οι οποίοι σε 30 χρόνια θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεγάλες προκλήσεις ενός κατεστραμμένου περιβάλλοντος. Είναι αυτοί που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βγουν σε μια αγορά εργασίας με τελείως διαφορετικούς όρους που θα έχουν διαμορφωθεί από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά εργασίας. Είναι αυτοί που σε βάθος 50 ετίας ίσως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν πολύ πιο οξυμένα το δημογραφικό πρόβλημα, το ασφαλιστικό πρόβλημα και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένα. Άρα λοιπόν η κινητοποίηση των νέων αυτών με τις ευαισθησίες, τις ιδιαίτερες οπτικές γωνίες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται συμβιωτικά τις σχέσεις τους με το περιβάλλον αλλά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι καθοριστική σημασίας για την ευρύτερη πολιτική σύνθεση που θα ακολουθήσει την επαύριο των εκλογών. Οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται πολλές φορές είναι προϊόντα συμβιβασμού. Είναι προϊόντα συνθέσεων, οι οποίες συνθέσεις όμως έχουν έναν βραχυχρόνιο ορίζοντα πολιτικής σκοπιμότητας. Η μία πολιτική ομάδα, για παράδειγμα, υποστηρίζει μια άλλη πολιτική ομάδα και περιμένει κάποιο αντάλλαγμα σε μια άλλη πολιτική πρόταση. Ο ορίζοντας ο χρονικός πολλές φορές είναι περιορισμένος. Οι νέοι με τη συμμετοχή τους σε πρώτη φάση, αλλά και με την εκπροσώπησή τους και την παρουσία τους στα θεσμικά όργανα, έρχονται να προσδώσουν αυτό το πιο μακροχρόνιο όραμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύνολο αποφάσεων σήμερα, που όμως καθορίζουν το αύριο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκλείσουμε τους νέους από αυτή τη διαδικασία? Αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο διάφορες κοινωνίες έχουν δώσει το δικαίωμα στους νέους ανθρώπους να εκφραστούν πολιτικά και να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά κατώτερο ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής στην πληροφορία. Από 16, 17, 18 χρονών. Σε πολλές χώρες υπάρχει ηλικιακό όριο εκλέγεστε. Δηλαδή, ποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι 20, 22, 25. Με άλλα λόγια, κάθε κοινωνία ενσωματώνει σε διαφορετικό βαθμό την κοινότητα των νέων μέσα στο πολιτικό της σύστημα. Εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι προφανώς και δεν είναι αρμοδιότητά της. Αν όντως θέλουμε τους νέους να δραστηριοποιηθούν έντονα μέσα σε αυτές τις πολιτικές ζυμώσεις που ακολουθούν, θα πρέπει να τους δούμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία να εκφραστούν πολιτικά. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για νεανικά κινήματα, νεανικές οργανώσεις να διεκδικήσουν αυτόν τον ρόλο, δημιουργώντας ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες νεανικών οργανώσεων, δημιουργώντας συλλογικούς φορείς οι οποίοι από κοινού θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτόν τον επαυξημένο ρόλο, ο καθένας στο δικό του τομέα δραστηριοποίησης. Κάποιος στον χώρο του περιβάλλοντος, κάποιος άλλος στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον χώρο της εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η προτροπή είναι κινητοποίηση νέων, πολιτική κινητοποίηση νέων, προοδευτικές, νέες, φρέσκες ιδέες, οι οποίες θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε λύσεις που θα έχουν ένα μακροχρόνιο αποτύπωμα στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.